Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και στο φετινό πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας. Ονομάζομαι Νίκος Παπαναστασόπουλος και εργάζομαι ως Recruiting Specialist. Θα με ρωτήσετε βέβαια γιατί είμαι ντυμένος έτσι. Στο σημερινό θεατρικό δρόμενο θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο μυαλό του υποψηφίου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, ώστε να τον βοηθήσουμε και να τον κοουτσάρουμε για να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε δηλαδή να μπούμε στο μυαλό όλων σας, να δούμε τι σκέφτεστε και πώς μπορείτε να καταλάβετε το βαθύτερο νόημα των ερωτήσεων από ένα recruiter ή ένα line manager. Ο προβολέας λοιπόν σήμερα θα είναι στραμμένος πάνω σας, ώστε να γνωρίσετε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς να προσεγγίζετε τις ερωτήσεις. Πάμε όμως να πούμε και δύο λόγια για την ιστορία μας. Η σημερινή συνέντευξη είναι η δεύτερη για την υποψήφια στη συγκεκριμένη εταιρεία, καθώς έχει περάσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Αυτή τη φορά με το line manager, τον διευθυντή πωλήσεων δηλαδή, για θέση πολιτή business to business σε μεγάλη εταιρεία τροφίμων που απαιτεί ως 2 έτη προϋπηρεσίας. Από την άλλη, η υποψήφια είναι 24 ετών, απόφοιτη τμήματος marketing μεγάλης οικονομικής σχολής και έχει ήδη 1,5 έτος εμπειρίας στις πωλήσεις. Στο σημερινό θεατρικό δρόμενο, η υποψήφια θα έχει ένα κρυφό όπλο. Μήπως φαντάζεστε ποιο? Εμένα. Μετά από χρόνια ερευνών, ανακάλυψα πώς να σταματάω το χρόνο και να γίνομαι αόρατος με αυτό το λέιζερ. Αυτό φυσικά δεν το γνωρίζει ο line manager και θα σας παρακαλούσα να μην του το πείτε. Επίσης, για να λειτουργήσει συγκεκριμένη εφεύρεση, απαιτεί να κάνετε απόλυτη ησυχία και φυσικά να έχετε τα κινητά σας αθόρυβα. Πού πας? Για συνέντευξη. Ντύθηκες κατάλληλα? Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω κι εγώ, αν και αυτό εδώ πρέπει να είναι λίγο πιο πάνω. Τι έκανες χθες το βράδυ? Τι έκανα? Μπήκες στο site της εταιρείας? Φυσικά και μπήκα. Μπήκα και έμαθα για τα προϊόντα και τα σημεία διανομής τους. Για τους τζίρους και τα μερίδια αγοράς? Και για αυτά έμαθα. Μπήκα μάλιστα και στο LinkedIn και είδα το προφίλ του κύριου Γεωργόπουλου. Μασάς συχνά? Όχι βέβαια. Έλα, για πάμε. Θέλω να πας με ενέργεια συνέντευξη. Έλα, έλα, έλα. Μη βαριέσαι. Πάμε άλλο λίγο. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργόπουλος είναι αρκετά αυστηρός κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Γι' αυτό θα είμαι σήμερα μαζί σου εκεί για να σε κοουτσάρω. Με αυτό το λέιζερ μπορείς να σταματάς το χρόνο και να με ρωτάς οποιαδήποτε απορία έχεις. Κατάλαβες? Λέιζερ. Έχει και ένα κουμπί. Δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων. Καλημέρα σας. Η κυρία Παπανικολάου. Μάλιστα. Εγώ είμαι ο Θάνος ο Γεωργόπουλος. Παρακαλώ, καθίστε. Μου μίλησε η recruiter, η κυρία Παπάζογλου, για εσάς, οπότε και σας καλέσαμε για τη δεύτερη συνέντευξη για τη θέση πολιτή B2B σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μου πείτε μερικά πράγματα για εσάς. Θέλετε να σας πω για τις σπουδές μου, γιατί αυτά τα έχω πει και με την κυρία Παπάζογλου. Ναι, το καταλαβαίνω ότι τα έχετε πει και με την κυρία Παπάζογλου, ωστόσο θα ήθελα να τα ακούσω και κατηδίαν. Θα είχατε πρόβλημα με αυτό? Κύριε Γεωργόπουλε. Hello. Λειτουργεί τελικά. Είδες που στα έλεγα. Πάλι εσύ. Ένας recruiter δεν μπορεί να αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες μια συνέντευξη σε ένα line manager. Συνήθως προτείνει άτομα. Μην ξεχνάς ότι ο κύριος Γεωργόπουλος σε βλέπει για πρώτη φορά και θέλει να σε γνωρίσει. Πες το για σένα με ενθουσιασμό μαζί με κάτι για να τον εντυπωσιάσεις. Βεβαίως. Είμαι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Marketing και έχω συνολική εμπειρία 1,5. Βεβαίως. Είμαι απόφοιτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Marketing και έχω συνολική εμπειρία 1,5 έτους στις πωλήσεις.
Μισό χρόνο όταν ήμουν φοιτήτρια, σαν καλοκαιρινή απασχόληση στις εταιρείες Παπαστράτος και Τσιπίτα, και ένα χρόνο στην εταιρεία Food, όπου είμαι μέχρι και σήμερα, με πελάτες μεγάλα καταστήματα και έχοντας επιτύχει τους στόχους μου το τελευταίο εξάμηνο. Και ένα εξάμηνο, λοιπόν, είναι ικανός χρόνος για να θεωρηθεί ότι έχει επιτύχει κάποιος στόχος του. Γιατί μου τη λέει, καλά δεν απάντησα. Αυτή είναι μία ερώτηση που δεν πρέπει να σου δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα. Σε προκαλεί. Θέλει να δει πώς θα ανταποκριθείς. Πες του ότι είναι σημαντικό επίτευγμα για κάποιον στο ξεκίνημα της καριέρας. Βρίσκομαι σε junior επίπεδο αυτή τη στιγμή, οπότε για την εμπειρία μου το θεωρώ κάτι σημαντικό. Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεν θα πω ότι είμαι ένα έμπειρο στέλεχος, αλλά είμαι σίγουρη πως το άμεσο μέλλον θα γίνω. Και πώς από το marketing πήγατε στις πωλήσεις? Οι περισσότεροι στην ηλικία σας προτιμούν το marketing για να απασχοληθούν. Εύκολο. Θα το απαντήσω. Για να σε δω. Γενικά, είμαι πολύ επικοινωνιακή. Μου αρέσει η επαφή με τους ανθρώπους και μου αρέσει να δουλεύω με στόχους. Επίσης, το marketing και οι πωλήσεις είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, οπότε πιστεύω πως η θεωρητική μου κατάρτιση με βοηθά σε αυτό που κάνω. Okay. Θα ήθελα, λοιπόν, τώρα να μου περιγράψετε σε γενικές γραμμές τι ακριβώς κάνετε στην εταιρεία που είστε σήμερα. Αφού γνωρίζει την εταιρεία που είμαι τώρα, ξέρει τι κάνω, γιατί με ρωτάει? Αυτή είναι μια ερώτηση που γίνεται πάντα. Ένας συνεντευξιαστής θέλει να μάθει τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας του υποψηφίου. Απάντα, λοιπόν, με λεπτομέρεια, χωρίς να ξεφύγεις από το θέμα. Με λεπτομέρεια, χωρίς να ξεφύγω. Σε καθημερινή βάση, επισκέπτομαι τα καταστήματα ευθύνης μου στη Νότια Αττική, συζητώ με τους υπεύθυνους για νέες παραγγελίες, κοιτάζω αν τηρείται το πλανόγραμμα των προϊόντων με βάση τις συμφωνίες που έχουν γίνει, τακτοποιώ επίσης τα προϊόντα στα ράφια και συζητώ με τους διευθυντές για τυχόν νέες προωθητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να γίνουν. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία, τι είναι πιο δύσκολο? Δεν είναι αρκετά πολύπλοκο το να τοποθετείς τα προϊόντα στο ράφι? Τώρα να του πω ότι το πιο δύσκολο είναι η μεταφορά των προϊόντων που είναι και βαριά και έχω και τη μέση μου. Όχι. Θα αναφέρεις μία δυσκολία την οποία διαχειρίζεσαι εύκολα ώστε να ενισχύσεις τη θέση σου. Ας πούμε, με τους ανθρώπους στο σούπερ μάρκετ. Πώς θα πας? Το πιο δύσκολο στο συγκεκριμένο επάγγελμα είναι να διατηρείς καλές σχέσεις με τους ανθρώπους των καταστημάτων. Σε αυτό είμαι πολύ καλή, διατηρώ άριστες σχέσεις και ξέρουν ότι όταν θα στήσω μια προβολή με εμπορεύματα, εκείνη θα πάει καλά σε πωλήσεις. Δηλαδή, πείτε μου ένα παράδειγμα. Φυσικά. Την περίοδο των Χριστουγέννων έστησα προβολές με ξηρούς καρπούς δίπλα στα ποτά και οι πωλήσεις ανέβηκαν κατά 25% στο συγκεκριμένο κωδικό. Μαθαίνει εύκολα. Θέλω, λοιπόν, τώρα να μου περιγράψετε μια δύσκολη κατάσταση και πώς τη διαχειριστήκατε. Τι να του πω, τι να του πω τώρα? Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάς. Ποιο να ρωτήσω, εσύ είσαι ο coach. Πες για ένα παράπονο πελάτη και πώς το διαχειρίστηκες. Δεν μπορεί να μην κόντεψε να σε βρήσει κάποιος. Ναι, τώρα που το λες. Θυμάμαι μια φορά, ήταν ένας πελάτης που έξανος με πήρε τηλέφωνο γιατί έχανε πωλήσεις. Δεν πήγανε τα προϊόντα που ζήτησε γιατί έγινε λάθος στην αποθήκη. Το τιμούσουρε δεν λέγεται. Έχανε πωλήσεις σε περίοδο εορτών μάλιστα. Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνο στην εταιρεία, αλλά δεν έβρισκα κανέναν. Όλοι είχαν πάρει τις άδειές τους. Ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Έπαινα ξανά, έπαινα τηλέφωνο, αλλά τίποτα. Ευτυχώς κάποια στιγμή ένας κυριούλης το σήκωσε και όλα πήγανε καλά. Αλλά μέχρι να πάνε όλα καλά, εγώ αγχώθηκα, τρελάθηκα. Αυτό φαίνεται. Αυτό ήταν που δεν ήξερες τι θα πεις. Φαντάσου και να ήξερες, δηλαδή. Λοιπόν, πολύ ωραία ιστορία, θα πρέπει όμως να την πεις πιο έξυπνα. Απόφυγε τις αργό εκφράσεις, χρησιμοποίησε σωστό λεξιλόγιο και έναν επαγγελματικό τρόπο ομιλίας χωρίς να χαθεί ουσία. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Τι κάνεις εκεί? Έτσι θα τα πεις. Κατάλαβα. Τι κάνω? Με αυτή τη γλώσσα του σώματος. Μα καλά, κάθε χρόνο τα ίδια θα λέω. Κανένα βιντεάκι στο YouTube δεν βλέπεις. Λοιπόν, άκου. Αρχικά, σήκωσε το κεφάλι σου για να διατηρήσεις οπτική επαφή με τον συνομιλητή σου. Δεύτερον, ίσιοσε τον κορμό σου, γιατί διαφορετικά φαίνεται ότι βαριέσαι. Και τέλος, μην σταυρώνεις τα χέρια σου και τα πόδια σου, γιατί δείχνει εσωστρέφεια και χαμηλή αυτοπεποίθηση. Τώρα κατάλαβες ή θα κάνεις πάλι τα δικά σου? Παρακολούθα. Σε έναν πελάτη είχαν αργήσει τα προϊόντα που είχε ζητήσει γιατί είχε γίνει λάθος στην αποθήκη. Έτσι με πήρε έξαλλος τηλέφωνο ότι χάνει πωλήσεις, μάλιστα σε περίοδο εορτών.
Τον καθησύχασα, αφού πρώτα τον άφησα να πει ό,τι ήθελε. Στη συνέχεια, μίλησα με την αποθήκη και με το τμήμα το logistics, έτσι ώστε να έχει ο πελάτης όσο πιο γρήγορο γινόταν τα προϊόντα στο κατάστημα. Στην εταιρεία μου, αν και αρχικά ήταν αρνητική για τη σημαντικότητα του παραπόνου, τους εξήγησα το λάθος και κατάφερα να τους πείσω να στείλουν τα εμπορεύματα μέσα σε 2 ώρες στο κατάστημα που είχα φτάσει κι εγώ για να το τοποθετήσω στα ράφια. Ο διευθυντής ήταν πολύ υποχρεωμένος και είπε ότι ποτέ ξανά άλλος πολιτής δεν είχε δείξει τέτοιο ενδιαφέρον. Η επικοινωνία σας με τους συναδέλφους σας και τον μάνατζερ σας πώς είναι? Γιατί μέσα σε μια εταιρεία υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Αφού του είπα ότι έχω καλή επικοινωνία, γιατί με ρωτά ξανά? Κάποιος που ρωτάει σε μια συνέντευξη δεν πρέπει να φαντάζεται να συμπεραίνει πράγματα από μόνος του. Ρωτάει γιατί θέλει να τα ακούσει από τον υποψήφιο. Πες του τον πραγματικό λόγο, ότι δηλαδή έχεις καλή σχέση. Θέλει να ακούσει ότι δεν δημιουργείς προβλήματα. Επικοινωνώ καλά και με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τον μάνατζέρ μου. Γενικά είμαι άτομο που ακούει, δεν δημιουργεί προβλήματα και λειτουργεί συναδελφικά στα πλαίσια μιας ομάδας. Ο μάνατζέρ σας ειδικά πώς θέλετε να είναι? Λειτουργείτε καλύτερα με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης? Θέλω να είναι ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης και ανύπαντρος. Τι να του πω! Καλό! Αλλά η ερώτηση δεν εστιάζει στα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Σε μια τέτοια ερώτηση, θέλω να τονίσεις ότι θες έναν μάνατζερ που θα σου δίνει κατευθύνσεις. Θα σε βοηθάει όταν έχεις κάποιο πρόβλημα και θα δέχεται να ακούσει τις πρωτοβουλίες που θες να αναλάβεις. Δεν υπάρχει σωστή και λάθος απάντηση. Όλα εξαρτώνται από το τι προσωπικότητες είμαστε και τι θέλουμε από αυτόν που μας καθοδηγεί. Μου αρέσει να αναλαμβάνω πρωτοβουλίες και θέλω αυτές τουλάχιστον να εισακούγονται. Επειδή όμως είμαι νεαρή σε ηλικία, θα ήθελα μέσα από την εμπειρία που έχετε να με καθοδηγείτε σε δύσκολες καταστάσεις ή σε περιπτώσεις που απαιτούν προσοχή. Μπορώ να καταφέρω πολλά πράγματα και πιστεύω πως μπορώ να φτάσω σε ένα υψηλό επίπεδο μέσα από μια σωστή καθοδήγηση. Και γιατί θέλετε να αλλάξετε εταιρεία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Εγώ στη θέση σας θα καθόμουν 1-2 χρόνια ακόμα. Σκεφτείτε ότι στην πρώτη μου δουλειά κάθισα 3 ολόκληρα χρόνια. Αφού ξέρει ότι η εταιρεία που είμαι τώρα δεν είναι καλύτερη από αυτή την εταιρεία, τι να του πω? Πάντα σε μια συνέντευξη πρέπει να δικαιολογήσεις γιατί θες να αλλάξεις εταιρεία. Πες το πραγματικό λόγο. Πάντα ήθελα να εργαστώ σε μια μεγάλη εταιρεία τροφίμων που θα μου δώσει την ευκαιρία για τη μέγιστη δυνατή εξέλιξη. Αυτός είναι και ο λόγος που έστειλα το βιογραφικό μου σε εσάς. Επίσης, μου έχετε κάνει καλή εντύπωση μέσα από μια ημερίδα που παρακολούθησα στην εταιρεία σας όταν ήμουν στη σχολή. Okay. Λοιπόν, βλέπω στο βιογραφικό σας ότι ασχολείστε με το θέατρο. Πείτε μου μερικά πράγματα γι' αυτό. Τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας? Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Για συνέντευξη εργασίας δεν ήρθα. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο άσχετο? Μήπως να του ρίξω και κανένα μονόλογο? Ένας συνεντευξιαστής θέλει να γνωρίσει τον υποψήφιο που έχει απέναντί του και ως άνθρωπο. Οπότε είναι πολύ πιθανό να σε ρωτήσουν για τα χόμπι σου. Τέτοιες ερωτήσεις δεν θεωρούνται αδιάκριτες και μπορούν να γίνονται. Πες του για το θέατρο, ταιριάζει και με τη θέση. Αφού ταιριάζει. Κάνω πιλάτες, ασχολούμαι με τον εθελοντισμό, αλλά το κύριο ενδιαφέρον μου είναι το θέατρο. Γι' αυτό εδώ και 4 χρόνια είμαι στη θεατρική ομάδα της περιοχής μου. Αυτό με έχει βοηθήσει πολύ και στην επικοινωνία, αλλά και στις πωλήσεις. Είναι ωραίο να παρουσιάζεις σε κόσμο. Και γιατί να σας επιλέξουμε για αυτή τη θέση? Έλατε, γιατί να με επιλέξουνε? Πώς να απαντήσω αν δεν ξέρω πώς είναι οι άλλοι υποψήφοι? Εκμεταλλεύσου αυτή την ερώτηση για να τονίσεις ξανά τα θετικά σου χαρακτηριστικά. Μη φοβάσαι, απάντα δυναμικά και δείξε ότι θες να πάρεις τη θέση. Θα με επιλέξετε γιατί ο τομέας των πωλήσεων είναι αυτός στον οποίο θέλω να σταδιοδρομήσω. Έχω σχετικές σπουδές και διαθέτω μία μικρή εμπειρία μέσα από την οποία είδα ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα και αυτό θα προσπαθήσω και για την εταιρεία σας. Επίσης, η οργανωτικότητα και η προσήλωση στους στόχους είναι κάτι που με χαρακτηρίζει ως άνθρωπο. Στο δικό μας οργανισμό είμαστε πολύ πιεστικοί με τους στόχους. Εσείς θεωρείτε ότι θα καταφέρετε να αντεπεξέλθετε σε αυτή την πίεση? Υπάρχει υποψήφιος που θα πει όχι, δεν μπορώ? Σε μια τέτοια ερώτηση, δεν έχει σημασία το τι θα απαντήσεις, αλλά το πώς θα απαντήσεις.
Για παράδειγμα, αν δώσεις μια απάντηση του τύπου... Τι έγινε? Το έχω. Ναι, πιστεύω πως θα τα πάω πάρα πολύ καλά με την πίεση. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Με μια τέτοια απάντηση, δεν πρόκειται να πάρει τη θέση. Από την άλλη όμως, αν δώσεις μια απάντηση του τύπου... Τι έγινε πάλι? Το ξανά έχω. Ναι, πιστεύω πως θα τα καταφέρω, γιατί και στην τωρινή μου εργασία υπάρχει πίεση, αλλά τα πηγαίνω πολύ καλά. Επίσης, στο τελευταίο εξάμηνο στη σχολή, εργαζόμουν και παράλληλα είχα εξεταστική. Πάλι υπήρχε πίεση, αλλά πέτυχα το στόχο μου, που ήταν να τελειώσω το πανεπιστήμιο. Τελικά, όντως το έχει. Γενικά, το άγχος σας καταβάλει? Τώρα δεν σου είπα όχι. Δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβε τι του είπα. Πολλές ερωτήσεις σε μία συνέντευξη προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Του είπες για άγχος και σε ρωτάει για να δει τι θα απαντήσεις, αλλά και να ελέγξει αν έλεγες αλήθεια σε σχέση με την προηγούμενη σου απάντηση. Ξέρεις τι να πεις. Όλοι αγχώνονται. Το θέμα είναι αν το άγχος σε καταβάλει. Και για μένα μπορούμε να πούμε ότι δεν με επηρεάζει αρνητικά, αλλά αντίθετα μου δίνει κίνητρο για να δουλέψω και να καταφέρω αυτό που θέλω. Το άγχος δεν ήταν ποτέ ανασταλτικός παράγοντας από το σχολείο ακόμα. Γενικά είμαι τόσο χαλαρή όσο χρειάζεται για να μπορώ να σκέφτομαι καθαρά. Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σας προσλαμβάνουμε. Ποιες θα ήταν οι πρώτες σας κινήσεις με το που θα ξεκινούσατε? Αυτοί θα μου πούν τι θα κάνω. Εγώ θα τους πω. Εδώ δεν ξέρω καλά-καλά την περιοχή ευθύνης μου. Παρατήρησέ τον. Του έχεις κάνει καλή εντύπωση για να σε ρωτάει πώς θα ξεκινήσεις. Θέλει να δει την ευστροφία σου, την ενέργειά σου και την αντίληψή σου για το χώρο. Φαντάσου ότι συνεχίζεις τη δουλειά που ήδη κάνεις τώρα. Αρχικά θα ήθελα να μάθω την περιοχή ευθύνης μου. Αν υπάρχουν καταστήματα που ήδη εξυπηρετώ, τότε θα έχω τις επαφές μου. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να γνωρίσω τους υπεύθυνους των καταστημάτων, έτσι ώστε να με εμπιστεύονται και να πετυχαίνουμε πράγματα. Στη συνέχεια θα δω τις ανάγκες τους και πώς μέσα από αυτές μπορούμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις της εταιρείας. Και τι διαφορετικό θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να κάνετε σε σχέση με αυτά που κάνουμε εμείς σήμερα? Πλάκα μου κάνει τώρα! Αν το ήξερα αυτό θα ήμουν CEO! Μην ευρειάζεις. Δείξε τον ενθουσιασμό και τη φαντασία σου. Σίγουρα ξέρουν περισσότερα πράγματα από εσένα. Πες κάτι έξυπνο μέσα από την εμπειρία σου. Έξυπνο από την εμπειρία μου. Η εταιρεία σας διαθέτει πολύ καλά προϊόντα που έχουν μεγάλη απήχηση στο κοινό. Ανάλογα με την εποχή, θα τρέξω προωθητικές ενέργειες με στάντ και προβολές, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις και των καταστημάτων, αλλά και της εταιρείας. Θα δώσω οδηγίες επίσης για το στήσιμο. Οι σπουδές μου στο μάρκετινγκ με βοηθούν σε αυτό. Ωραία, ωραία. Συζητάτε και με άλλες εταιρείες αυτή την περίοδο? Θα του πω ναι, για να φανεί ότι με θέλουν κι άλλοι. Και αν σε ρωτήσει ποιες εταιρείες? Θα του πω δύο στην τύχη. Και αν σε ρωτήσει ποιους είδες εκεί επειδή τους ξέρει? Δεν τους ξέρει κι όλους. Μα είναι τόσα χρόνια στην αγορά. Καλά με έπεισες. Όχι. Αυτή την περίοδο δεν συζητώ με κάποια άλλη εταιρεία. Έχω στείλει λίγα βιογραφικά και πολύ επιλεκτικά. Στο οικονομικό σκέλος που κινείστε και που θα θέλατε να είστε? Ξέρω τι θα πω. Θα πω ότι θέλω παραπάνω. Πρόσεξε πώς θα το πεις. Μην χαλάσεις τη συνολική σου εικόνα. Δικαιολόγησε το ποσό που ζητάς. Στην τωρινή μου εργασία είμαι στα 900 ευρώ μεικτά, αλλά είναι η πρώτη μου δουλειά και βλέποντας ότι μπορώ να καταφέρω πράγματα, θα ήθελα 1200 ευρώ μεικτά για να είμαι ικανοποιημένη. Όμως είμαι ανοιχτή στο να ακούσω και τη δική σας πρόταση. Ξέρω ότι η εταιρεία σας παρέχει πολλά benefits, όπως είναι το ομαδικό ασφαλιστήριο, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και πόσο καιρό πρέπει να δώσετε notice period? Notice period? Δίνω συχνά. Χθες έδωσα 2. Τι είναι αυτό? Notice period είναι ο χρόνος που ενημερώνεις τον εργοδότη σου ότι θα αλλάξει εργασία. Πες το πιο απλά. Θα του πω 1 μήνα. 1 μήνα δίνουν οι CEOs. Αποκλείεται να έχεις περισσότερες εκκρεμότητες να παραδώσεις από έναν διευθύνοντα σύμβουλο. Πες 2 εβδομάδες. Είναι φυσιολογικός χρόνος και για τον τωρινό και για το μέλλοντα εργοδότη. 2 εβδομάδες είναι ικανοποιητικός χρόνος για να καταφέρω να ολοκληρώσω τις εκκρεμότητές μου. Ωραία, ωραία. Όχι, δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Θα σας καλέσω εγώ την ερχόμενη εβδομάδα για τα περαιτέρω. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μόλις τελείωσε η συνέντευξη για την υποψήφια και θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Τι πιστεύετε, θα την επιλέξει ο κύριος Γεωργόπουλος? Για να σας ακούσω. Πιστεύετε ότι θα πάρει τη θέση? Ναι. Πιο δυνατά? Ναι. Ωραία. Ναι, είπατε σχεδόν όλοι. Οπότε, τώρα λοιπόν ο κύριος Γεωργόπουλος θα πρέπει να ζητήσει την έγκριση και από τον HR Manager. Παρεπιπτόντως, ποιοι από εσάς θέλουν να γίνουν HR Managers? Για να σηκώσουν το χέρι τους. Βλέπω αρκετούς. Ποιοι από εσάς θέλουν πολύ να γίνουν HR Managers? Μάλλον θα έχει απήχηση ο κλάδος. Ποιοι από εσάς είναι σήμερα HR Managers? Βλέπω εδώ την HR Manager της EY, την κυρία Περιβολάρη, την οποία θα παρακαλούσα να έρθει στη σκηνή, μπας και κλείσουμε επιτέλους αυτή τη θέση. Αυτό μάλλον θα σας χρειαστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς τα πήγαμε? Νομίζω πήγε καλά. Η κυρία Παπανικολάου πραγματικά μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο απάντησε τις ερωτήσεις. Οπότε, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ωραία. Θέλω να μάθω όμως, τι σου έκανε εντύπωση σε αυτήν? Ποιο είναι το δυνατό της χαρακτηριστικό? Τι σου έμεινε από τη συζήτηση? Μόλις ρώτησα τον line manager, κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε προετοιμάσει όταν πάμε σε μια συνέντευξη. Αυτό που λέμε το βασικό χαρακτηριστικό, το δυνατό μας χαρακτηριστικό, αυτό που μας ξεχωρίζει σε σχέση με τους άλλους, αυτό που θα μας ξεχωρίσει και σε σχέση με άλλους υποψήφιους, οι οποίοι και εκείνοι παλεύουν για την ίδια θέση με εμάς. Θα με βοηθήσετε λίγο σε αυτό, για να το δουλέψουμε λίγο παρέα. Αν δείτε στη διαφάνεια πίσω μου, στην επόμενη διαφάνεια, υπάρχουν τρεις πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι. Περιμένω να τους δούμε. Η μία θα είναι η Μαντόνα, ο άλλος θα είναι ο Μπάτμαν, άνθρωπος, και ο άλλος θα είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Τι κοινό μπορεί να έχουν αυτές οι διασημότητες που τις ξέρουμε όλοι? Ποιος θα μου πει? Πείτε μου, Δεσποινής. Είναι όλοι τους πολύ επιτυχημένοι στον κλάδο τους. Πολύ ωραία. Και τι άλλο κοινό έχουν? Είναι πάρα πολλά χρόνια, παραδείγματος χάρη, διάσημοι. Σε πάρα πολύ μεγάλο εύρος γεωγραφικό, τους ξέρουν όλοι. Και ξέρουν και κάτι που τους χαρακτηρίζει. Έχουν πάρα πολύ δυνατό personal brand, το οποίο το έχουν υπηρετήσει σε μεγάλο χρονικό διάστημα που διαρκεί η καριέρα τους και στο οποίο ήταν συνεπείς. Παραδείγματος χάρη, θα με βοηθήσει κάποιος από το κοινό να το δούμε λίγο καλύτερα. Υπάρχουν δύο εδώ συνεργάτες, φίλοι, που ξέρει καλά ο ένας τον άλλον. Ωραία. Εσείς. Γεια σας. Το όνομά σου? Χριστιανά. Η Χριστιανά. Ωραία. Χριστιανά, μπορείς να μου πεις ένα πολύ δυνατό χαρακτηριστικό που έχεις και που οι φίλοι σου... Είστε φίλοι ή συνεργάτες? Ωραία. Και που η συνεργάτη σου μπορεί να το δει κάθε μέρα στη δουλειά? Είμαι πολύ οργανωτική. Είσαι πολύ οργανωτική. Άρα εσύ το personal brand σου το χτίσεις γύρω από αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, το ότι είσαι πολύ οργανωτική, μάλιστα. Το όνομά σου? Φάνη. Εσύ δουλεύεις με τη Χριστιανά, σωστά? Ωραία, ωραία. Άρα δουλεύετε, είστε μαζί κάθε μέρα. Φάνη, αν θα έπρεπε να περιγράψεις τη Χριστιανά σε κάποιον άλλον, να μιλήσεις για αυτήν, με τι θα ξεκινούσες, με ποια μια, δυο, τρεις λέξεις θα τη χαρακτήριζες, τι θα σου ερχόταν πρώτα στο μυαλό? Είναι δηλαδή οργανωτική. Είστε και πολύ καλές φίλες. Ωραία. Ρωτήσαμε λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Ρωτήσαμε λοιπόν δύο υποψήφιες, θα μπορούσαν να είναι. Ποιο είναι το personal brand της Χριστιανάς? Είχε ήδη ψάξει, το έχει βρει, έχει δουλέψει γύρω από αυτό. Καταλαβαίνει ποιο είναι το δυνατό της σημείο και το επαγγελματικό της προφίλ, μπορεί να το δουλέψει γύρω από αυτό.
Και επίσης, σε μία δεύτερη φάση, αφού και η συνάδελφός της με τον ίδιο τρόπο θα τη χαρακτήριζε, σημαίνει ότι έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει και αποτελεσματικά στο κοινό το οποίο την ενδιαφέρει. Το οποίο μπορεί να είναι συνεργάτες, κάποιος που δίνει συνέντευξη, οι άνθρωποι που δουλεύει μαζί σε ένα project ή σε μία εργασία στο πανεπιστήμιο. Άρα εδώ, αυτό ήταν ένα παράδειγμα ενός επιτυχημένου personal brand. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Έτσι, ωραία. Θέλουμε να φτιάξουμε το personal brand μας. Και πώς γίνεται αυτό άραγε? Με αυτά τα 4 βήματα, στην ουσία, πολύ απλά. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε πρώτα είναι το γιατί θέλουμε να είμαστε γνωστοί. Αυτό που μας βγαίνει αυθόρμητα, εύκολα, είναι πραγματικά το δυνατό μας σημείο και είναι core belief. Γιατί θέλουμε να είμαστε γνωστοί. Κατόπιν να κάνουμε ένα reality check. Η Χριστιάνα μας είπε γιατί θέλει να είναι γνωστή. Μετά κάνουμε ένα reality check. Εμείς θέλουμε να είμαστε γνωστοί γιατί είμαστε οργανωτικοί. Οι άλλοι το ξέρουν αυτό. Το αναγνωρίζουν αυτό για μας. Έχουμε καταφέρει να το δείξουμε με τη δουλειά μας ή με τις συνεργασίες μας. Χρειάζεται να δουλέψουμε λοιπόν και γύρω από αυτό, στο να γίνει κατανοητό, να είναι εμφανές το personal brand μας. Κατόπιν φυσικά χρειαζόμαστε ένα πλάνο, όπως για όλα τα πράγματα που έχουμε βάλει στόχο να πετύχουμε. Μέσα στη δουλειά, μέσα σε μια ομάδα εργασίας, πώς θα καταφέρουμε το personal brand να διαχέεται, να είναι εμφανές, να είναι αυτό που θα μας ξεχωρίσει από τους άλλους. Μην ξεχνάμε, αυτός είναι και ο βασικός μας στόχος. Σωστά? Και βέβαια, tell your story. Να πούμε την ιστορία μας σε κάθε ευκαιρία. Στη συνέντευξη που είδατε πριν, δόθηκαν ευκαιρίες με τις ερωτήσεις που έκανε ο line manager στην υποψήφια να πει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό της. Είναι η στιγμή που αρπάζεις την ευκαιρία και λες την ιστορία σου, αυτό που θα σε ξεχωρίσει και που θα σε θυμάται αυτός που μίλησες μαζί του και που λογικά θα σε διαλέξει κιόλας ανάμεσα σε άλλους. Για να δούμε λοιπόν, ο line manager τι έχει να μου πει γι' αυτό. Κοίταξε, μου φάνηκε πάρα πολύ δυναμική, πολύ επικοινωνιακή, φάνηκε να έχει προσήλωση στους στόχους και γενικά φάνηκε ότι ήξερε πάρα πολύ καλά αυτό που ήθελε να κάνει, αυτό που θέλει να κάνει και αυτό που μπορεί να κάνει πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Και όσον αφορά την ομάδα, πιστεύεις δηλαδή ότι θα τέριαζε στην κουλτούρα της εταιρείας? Ας ρωτήσω εσάς πάλι για άλλη μια φορά. Αυτό που ρώτησα τώρα, επίσης υπήρξε ερώτηση μέσα στη συνέντευξη που ακούσατε, που είχε να κάνει με το match της κουλτούρας του εργαζομένου, του υποψηφίου και της κουλτούρας της εταιρικής. Αφού λοιπόν βρούμε ποιο θέλουμε να είναι το personal brand μας και πώς θα το αναπτύξουμε, πώς θα το επικοινωνήσουμε, πώς θα το δείχνουμε σε αυτούς που χρειάζεται, λογικά σε μια συνέντευξη μας δίνεται και η ευκαιρία να κάνουμε και εμείς τη δική μας αξιολόγηση για το ποια είναι η κουλτούρα της εταιρείας. Τι σημαίνει αυτό? Βλέπετε πίσω μου πάρα πολλά κίτρινα ψαράκια που πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση και ένα τυρκουάζ που πάει προς την αντίθετη. Αυτό σχηματικά μας δείχνει λίγο τι σημαίνει culture fit και γιατί πρέπει να το κάνουμε. Όπως το κάνει και αυτός που σας παίρνει τη συνέντευξη, το κάνετε και εσείς που είστε ο υποψήφιος. Το culture fit τι σημαίνει λοιπόν? Το προς τα που κατευθύνεται η εταιρεία και αν και ταιριάζει αυτό και με το δικό μας τον προσωπικό στόχο, προς τα που θέλουμε να πάμε και εμείς. Δεν σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει culture fit, δεν είναι κάποιος υποψήφιος κατάλληλος. Απλά οι έρευνες έχουν δείξει ότι θα δυσκολευτεί λίγο περισσότερο να αναδείξει τα ταλέντα του και να έχει ένα καλό performance. Γιατί, όπως βλέπετε πίσω μου, τι σημαίνει culture fit? Σημαίνει να μπορώ να χειριστώ τα πράγματα, τις καταστάσεις, τον τρόπο που συμβαίνουν και γίνονται οι δουλειές μέσα σε ένα περιβάλλον εργασιακό αυτή τη στιγμή, αλλά και τις συμπεριφορές που το υποστηρίζουν αυτό. Και όσο πιο εύκολο είναι για μένα, γιατί ταιριάζει και με το δικό μου, τη δική μου κουλτούρα, τόσο πιο εύκολα και γρήγορα θα μπορέσω να δείξω κι εγώ ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να αναδείξω τα ταλέντα μου και στο τέλος να ξεχωρίσω. Για να δούμε όμως ο line manager τι θα μου πει γι' αυτό. Κοίταξε, όπως σου είπα και προηγουμένως, μου φάνηκε ότι είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό άτομο. Εμείς γενικά σαν εταιρεία έχουμε πολύ μεγάλη δυναμική, έχουμε πάρει μεγάλα μερίδια αγοράς τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά θέλουμε άτομα που να έχουν προσήλωση στόχους, οπότε ναι, πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα στην κουλτούρα της εταιρείας. Ωραία, βλέπω είσαι πολύ θετικός. Ναι. Είναι άμεσα διαθέσιμη? Ναι, έχει ένα notice period 2 εβδομάδων. Συνεπώς, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, το συντομότερο την κλείσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα την έχουμε μαζί μας. Ωραία, τότε μου δίνεις τα σχετικά έγγραφα προς υπογραφή και προχωράμε. Τέλεια, έγινε. Λοιπόν, πηγαίνω κι εγώ γιατί έχω μία συνάντηση. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε αργότερα.
Τώρα λοιπόν που εναρμονίστηκα και εγώ με την κουλτούρα του πανοράματος, είμαστε στη διάθεσή σας με την κυρία Περιβολάρη για τις δικές σας ερωτήσεις. Καλησπέρα και... Καλησπέρα και Σαβάλια Περιβολάρη. Εκτός θεατρικού. Μιλήσαμε για δύο πράγματα, το culture fit και το personal brand, τα οποία είμαι σίγουρη ότι θα τα έχετε ξανακούσει και αν δεν τα έχετε ξανακούσει, ελπίζω να σας δώσαμε λίγο να καταλάβετε τι είναι. Κάτι που θέλετε να διευκρινίσουμε γύρω από αυτό ή αν όχι γύρω από αυτό σε σχέση με τις συνεντεύξεις. Έχουμε εδώ μία ερώτηση. Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Υποτίθεται ότι και αυτοί ξέρουν ότι εμείς κάνουμε κάποια προετοιμασία για τις συνεντεύξεις, δηλαδή ακόμα και αυτό τώρα που γίνεται. Πώς μπορούν αυτοί να ξέρουν κατά πόσο είναι βλέπουν εμάς ή το τι έχουμε προετοιμάσει εμείς να τους δείξουμε. Δηλαδή πώς... Ναι. Ευχαριστώ. Πώς δηλαδή μπορούν να ξέρουν αν αυτά που λέμε ή μάλλον εμείς πώς μπορούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτά που λέμε είμαστε εμείς και όχι αυτά που έχουμε ετοιμάσει να τους πούμε, ας πούμε. Ωραία. Η ερώτηση για να καταλάβω αν κατάλαβα σωστά είναι το ότι εσείς θα έχετε ένα story, ένα personal story να πείτε ή τέλος πάντων θα έχετε δουλέψει γύρω από το personal brand σας. Και γενικά γύρω από τη συνέντευξη. Αλλά ανησυχείτε για το αν αυτός που θα σας πάρει τη συνέντευξη καταλαβαίνει ότι είστε πραγματικά εσείς και δεν είναι κάτι φτιαχτό. Γιατί αυτό ναι. Θεωρείτε ότι θα περάσει στη συνέντευξη. Ναι. Τις περισσότερες φορές οι recruiters είναι αυτοί που βάζουμε στις εταιρείες, στις θέσεις αυτές, όπου κάνουν τις συνεντεύξεις για να βρούνε κατάλληλους υποψηφίους, είναι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ έμπειροι. Έχουν κάνει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες συνεντεύξεις. Καταρχήν, αυτό που θα αναγνωρίσουν σε αυτό το σενάριο που μου δίνετε είναι ότι τουλάχιστον δώσατε χρόνο να προετοιμαστείτε. Και ότι το σκεφτήκατε και λίγο. Κάνατε και κάποια έρευνα για την εταιρεία. Το αν θα είναι ψεύτικο ή όχι, δεν είναι δυνατό πάντοτε να το αναγνωρίσει κανείς βασισμένο στην εμπειρία του. Γίνονται, όπως ακούσατε, ερωτήσεις όπου τσεκάρουμε και ξανατσεκάρουμε αν κάποιες ικανότητες που έχετε αναφέρει ότι έχετε πραγματικά είναι εκεί, γιατί βγαίνουν και αυθόρμητα και είναι και ο πυρήνας των απαντήσεων. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι, αν θέλετε, η δική μου προσωπική άποψη, δεν με απασχολεί κιόλας τόσο πολύ αν θα μου πείτε ψέματα ή όχι. Αν έρθετε στη δουλειά, αυτό θα φανεί. Καλύτερο είναι για όλους μας, και για τους recruiters και για τους υποψηφίους, να μην χάνουμε το χρόνο μας με το να φτιάχνουμε ένα ψεύτικο σενάριο που θα είναι το ίδιο για όλους εδώ μέσα, άσχετο με το ποια είναι η προσωπικότητά μας, γιατί μέσα στη δουλειά δεν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας για να πετύχουμε. Οπότε αυτό θα φανεί. Πιστεύω ότι αυτό το χρόνο είναι καλύτερο να τον επενδύσετε στο να φτιάξετε πολύ γερό, πολύ ισχυρό personal brand. Να απαντήσω κι εγώ σε αυτό. Αρχικά να σου πω ότι οι περισσότεροι δεν είναι προετοιμασμένοι. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο το οποίο ισχύει είναι ότι η γλώσσα του σώματος προδίδει κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Τρίτον, ποτέ μία συνέντευξη δεν είναι ίδια με κάποια άλλη, είτε γιατί αλλάζει θέση, είτε γιατί αλλάζει εταιρεία, είτε γιατί αλλάζει και η εμπειρία ακόμα του υποψηφίου. Οπότε κάθε συνέντευξη είναι διαφορετική. Οπότε εκεί με διευκρινιστικές ερωτήσεις, που εδώ δεν μπορούσαμε να μπούμε σε μεγάλο βάθος, γιατί ήταν πιο γενικές οι ερωταπαντήσεις, θα μπορούσε π.χ. κάποιος να ρωτήσει ποιους ανθρώπους από τα σούπερ μάρκετ ξέρει, σε ποιες περιοχές. Γιατί είναι line manager αυτός π.χ., τους ξέρει. Άρα εκεί θα φανεί αν λες αλήθεια ή όχι και κατά πόσο έχεις προετοιμάσει μια απάντηση ή αν όντως ισχύουν αυτά που λες. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ερωτήσεις του τύπου πιστεύετε ότι ταιριάζεται με την κουλτούρα της εταιρείας. Πρέπει να πεις ναι. Πρέπει να πεις ναι οπωσδήποτε. Οπότε αφενός ποιος ο λόγος να κάνεις την ερώτηση, εκτός και αν έχουν προηγηθεί ψυχομετρικά τεστ, από τα οποία έχετε πάρει μια εικόνα και για να δείτε μετά αν ο άλλος απαντά ειλικρινά. Ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Έχει ενδιαφέρον η τοποθέτησή σας, όπως και της κυρίας πριν. Όταν κάνουμε συνεντεύξεις για να βρούμε έναν κατάλληλο άνθρωπο για μία θέση, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κοιτάμε. Οπότε δεν είναι ένα σετ ερωτήσεων που κάνουμε τσεκ, αν κάποιος την απάντησε ή όχι. Επίσης, δεν αφορούν όλες τις θέσεις τα ψυχομετρικά τεστ. Έτσι, χρησιμοποιούνται με κριτική. Χρειάζεται να αποφασίσουμε τελικά εάν ένα τεστ θα μας βοηθήσει ή όχι σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που με ξενίζει σε εισαγωγικά στην τοποθέτηση και των δυο σας γενικότερα είναι το ότι αναρωτιέστε αν ο recruiter έχει τα προσόντα να αναγνωρίσει αν κάνετε λάθος ή όχι, αν λέτε ψέματα μάλλον ή όχι, αν είναι κάτι φτιαχτό, ή αν θα αναγνωρίσει ότι θα πει κάποιος ναι, βέβαια ταιριάζω στην εταιρική κουλτούρα, ενώ τελικά δεν ταιριάζει. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε το focus μας αλλού.
Το να καταφέρεις να ασχοληθείς με το personal brand σου, να το αναγνωρίσεις και να το αναδείξεις, καθώς επίσης και να κάνεις σε μία συνέντευξη ο ίδιος να αξιολογήσεις την εταιρεία και την κουλτούρα της, η οποία είναι εμφανής τώρα πια με πάρα πολλά μέσα. Μπορεί να δει κάποιος το site στο ίντερνετ, μπορεί να δει με τι ασχολείται, εκτός από τα προϊόντα, άλλες πολιτικές που εφαρμόζει. Οπότε φαίνεται πια με αυτά τα στοιχεία ποια είναι η κουλτούρα της εταιρείας, με ποιον τρόπο έχει αποφασίσει να κάνει αυτή τη δουλειά που θέλει να κάνει. Το να κάνετε αυτό το assessment και να δείτε αν υπάρχει αυτό το match, κυρίως έχει να κάνει με το πόσο επιτυχημένοι θα είστε εάν μπείτε μέσα σε αυτή την εταιρεία και το πώς αυτή η δουλειά που θα παλέψετε να πάρετε θα βοηθήσει εσάς να φτάσετε στο δικό σας προσωπικό στόχο που έχετε ήδη από πριν θέσει. Όπως είπα και πριν, το να μην ταιριάζει κάποιος στην εταιρική κουλτούρα μιας εταιρείας δεν σημαίνει ότι θα απορριφθεί σαν υποψήφιος απαραίτητα μόνο με αυτό. Οπότε εγώ δεν θα μπαινα σε αυτή την τακτική. Ναι, πολλές φορές ακούμε από τους υποψηφίους ότι ναι, φυσικά, εγώ είμαι άνθρωπός σας, ταιριάζω στα πάντα. We can tell. Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε με το υπόλοιπο της διαδικασίας επιλογής. Εγώ θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι δεν έχει σημασία αν θα απαντήσει άλλος ναι. Δεν συμπληρώνει κάποιο cross-check ναι ή όχι. Σημασία έχει και πώς θα αιτιολογήσει την απάντησή του. Οπότε εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το τι θα απαντήσει. Και από εκεί μπορεί κάποιος recruiter να βγάλει κάποια επιπλέον συμπεράσματα. Γεια σας, στη σκάλα. Τι κάνετε? Δεν είναι πολύ αναπαυτικά εκεί, ε. Να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Καλησπέρα και πάλι. Γεια σας. Εγώ δεν κατανόησα σωστά πώς θα πουλήσουμε μέσα εισαγωγικά αυτό που μας χαρακτηρίζει, π.χ. να είναι επικοινωνιακός ο άλλος, σε αυτόν που μας παίρνει τη συνέντευξη. Και επίσης, από ό,τι γνωρίζω, όλοι δηλώνουν οργανωτικοί, υπεύθυνοι, επικοινωνιακοί. Πώς εμείς αυτό θα το κάνουμε ένα τσικ παραπάνω και θα το ξεχωρίσουμε? Πώς θα το αναδείξουμε περισσότερο από τους άλλους? Ωραία ερώτηση. Πρέπει να σας πω από την εμπειρία μας. Εγώ δουλεύω για την EY περίπου 7 χρόνια. Έχουμε γύρω στα 1.000 άτομα προσωπικό και περίπου 100 με 150 vacancies κάθε χρόνο. Είναι μαζί μου δύο μέλη της ομάδας μου, η Φάνη και η Χριστιάνα, που ακούσατε πριν, που είναι συνεργάτες και κάναμε το σενάριο, όπου είναι recruiters επίσης. Ένα από τις δουλειές που κάνουν είναι και το να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις. Και μπορούν λοιπόν να με βοηθήσουν σε αυτό. Δεν ακούμε από όλους τους υποψηφίους ότι είναι οργανωτικοί, ούτε ακούμε από όλους τους υποψηφίους πόσο καταπληκτικά ταιριάζουν στην κουλτούρα μας. Ευτυχώς, θα έλεγα, υπάρχουν υποψήφοι που έχουν βρει αυτό που θα τους ξεχώριζε σε σχέση με άλλους και δουλεύουν το επαγγελματικό τους προφίλ γύρω από αυτό. Και αυτοί είναι και αυτοί που ξεχωρίζουν, πρέπει να σας πω, και έχουν και τη μεγαλύτερη επιτυχία στις συνεντεύξεις. Οι υποψήφοι που θα μας δώσουν ένα σενάριο αντίστοιχα, είμαι πολύ οργανωσιακός, είμαι πολύ επικοινωνιακός κτλ., δεν επιτυγχάνουν γιατί. Γιατί δεν το υποστηρίζουν στο υπόλοιπο της συνέντευξης, με τις υπόλοιπες απαντήσεις τους. Εάν κάτι από αυτά όντως σας χαρακτηρίζει όμως, χρειάζεται να δουλέψετε γύρω από αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος λέει ότι είναι οργανωτικός, μπορεί να δώσει άπειρα παραδείγματα για το πώς το κάνει αυτό και γιατί οι άλλοι βλέπουν σε αυτόν ότι αυτό είναι το δυνατό του χαρακτηριστικό. Στις συνεντεύξεις, τις περισσότερες φορές ζητάμε live παραδείγματα, από τη ζωή παραδείγματα. Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει προηγούμενη προϋπηρεσία, να μας πει από τη δουλειά που κάνει, όπως σε αυτήν τη συνέντευξη, κάτι, πάντοτε ρωτάμε πώς δουλεύει στο πανεπιστήμιο, πώς δουλεύει με άλλες ομάδες. Πάντοτε ζητάμε παραδείγματα από την κανονική μας ζωή. Έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά αυτές οι ικανότητες που κάποιος μπορεί να μας πει στην κουβέντα υπάρχουν, είναι εκεί. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι μπορούμε να ζητήσουμε και εκείνη τη στιγμή να μας απαντήσει κάποιος σε ένα work scenario. Ότι είχαμε αυτό το project, είχαμε αυτό το πρόβλημα, εσείς τι θα κάνετε σε αυτή τη θέση. Π.χ. Άρα μπορείτε να σκεφτείτε τέτοια πράγματα για να επικοινωνήσετε πολύ πιο εντατικά αυτό το ένα super ταλέντο που έχετε βρει ότι έχετε. Ωραία. Με παραδείγματα που αυτό το ταλέντο βοήθησε για να κάνετε καλύτερη δουλειά από άλλους. Σε μία εργασία, με συμφοιτητές σας, σε εθελοντική δουλειά, σε μία ομάδα αθλητική, σε δουλειά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις. Θέλω να πω πάνω σε αυτό, επειδή έρχονται πολλά άτομα και με ρωτάνε, είμαι επικοινωνιακός να το βάλω στο βιογραφικό μου. Η απάντηση που τους δίνω είναι όχι. Δεν χρειάζεται να είναι γραμμένο σε ένα κομμάτι χαρτί αν είμαι επικοινωνιακός. Γιατί ανάλογα με τη θέση, όλοι είμαστε επικοινωνιακοί. Επικοινωνιακός ήταν στο 0, με άριστα το 10, ήταν κάποιος που δεν θα μιλάγε καθόλου. Άρα το πόσο επικοινωνιακός είμαι, αν θέλω να γίνω developer, μπορεί να έχω συγκεκριμένο βαθμό επικοινωνιακότητας.
Ήθελα να γίνω πολιτής, που σημαίνει ότι πρέπει να έχω άλλο βαθμό δεξιότητας επικοινωνίας. Είναι κάτι που θα φανεί στη συνέντευξη και ο σωστός τρόπος είναι αυτός που μόλις είπαμε. Με παραδείγματα από τη ζωή μας, από τη δουλειά μας. Tell your story. Αλλά πρέπει πρώτα να βρείτε ποια είναι η ιστορία σας. Εμείς θέλουμε πολύ να την ακούσουμε. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω στην ερώτηση «Πες μας τρία μειονεκτήματά σου σε μια συνέντευξη». Πώς απαντάμε? Έχετε ακούσει τέτοιες ερωτήσεις, αλήθεια? Ναι, μου την έχουν κάνει. Εντάξει. Δεν είναι recruiters δική μου. Ναι, πώς απαντάς αυτήν την ερώτηση? Σε όλες τις ερωτήσεις όπου ζητάει κάποιος στη συνέντευξη να του πείτε κάτι αρνητικό για τον εαυτό σας, μην απαντήσετε «Παρακαλώ πολύ, είμαι πολύ ευαίσθητος». Εντάξει. Αυτό το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές. Καλό θα ήταν να έχετε προετοιμαστεί για αυτή την ερώτηση, αν κάποιος recruiter πείτε κάτι τέτοιο, έτσι ώστε ένα ή δύο πράγματα τα οποία δεν είστε καταπληκτικός, δεν θεωρείτε ότι τα πάτε πάρα πολύ καλά, να συγκεντρωθείτε σε αυτά, αλλά να έχετε προετοιμάσει και να δώσετε και παραδείγματα προόδου σε αυτά. Ότι ναι, μεν ξέρω ότι αυτό είναι το μειονέκτημά μου. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι κατά βάθος ντροπαλή και δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω μπροστά σε κόσμο. Και εδώ μέσα είναι σήμερα 500 άνθρωποι. Οπότε προσπαθώ να το δουλέψω. Θα βάλω λοιπόν στο βιογραφικό μου ή θα πω στο διευθυντή μου αύριο ότι ενώ αυτό είναι το δυνατό μου σημείο, εγώ προσπάθησα, πήγα στο Πανόραμα Επιχειρηματικότητας, μίλησα μπροστά σε 500 άτομα, χωρίς σενάριο κατά μεγάλο ποσοστό, και προσπαθώ και το δουλεύω και έχω κάνει αυτή την πρόοδο. Αυτό θα αρέσει πάρα πολύ σε κάποιον. Άρα απαντάμε ακριβώς, ναι, να μην απαντήσουμε μονολεκτικά, να δείξουμε την βελτίωση που μπορεί να υπάρχει. Σε μία συνέντευξη πηγαίνετε για να κερδίσετε τη θέση. Οι μονολεκτικές απαντήσεις δεν βοηθάνε στην κουβέντα, ούτε βοηθάνε και τον άνθρωπο που έχει τα απέναντί σας, τους ανθρώπους, μπορεί να είναι πάρα πολλοί, να καταλάβουν πράγματα για σας. Χρειάζεται όχι να πουλήσετε κάτι το οποίο πιστεύετε ότι θα αγοράσει ο άλλος, αλλά χρειάζεται να δείξετε τι είστε, τι μπορείτε να κάνετε, τι ξέρετε να κάνετε, τι έχετε τη διάθεση να δοκιμάσετε, πόσο πολύ θέλετε να προσπαθήσετε και να δουλέψετε. Χρειάζεται πάρα πολύ στη συνέντευξη να πάρετε αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία, και να το κάνετε όσο πιο καλά μπορείτε. To aim that. Οπότε όχι μονολεκτικές απαντήσεις. Πω, είναι πολύ. Διάλεξε εσύ τώρα. Εδώ, τον κύριο. Καλησπέρα σας. Στέφανος. Θέλω να μοιραστώ μια πολύ σημαντική εμπειρία που έζησα πέρυσι το Μάρτιο. Και θέλω να τα ακούσουμε εδώ πέρα τα παιδιά. Πέρασα από συνέντευξη. Απευθυνήστε στο κοινό μας, δηλαδή. Ναι, στο κοινό ιδιαίτερα. Ωραία. Πέρασα συνέντευξη και θα τα ακούτε κι εσείς, βέβαια. Από μια εταιρεία που ήταν σκληρός ανταγωνιστής της εταιρείας που δούλευα. Και κατά τη διάρκεια της συνεντεύξεως ακούω το εξής. Κατά τη διάρκεια, μετά τα βασικά. Κύριε Στέφανε, αληθεύει. Κύριε Στέφανε, ήταν λίγο δημόσιο εκεί που δουλεύατε, ή κάνω λάθος? Ψαρωτική ερώτηση. Και το απαντώ. Σας διαβεβαιώ ότι καθ' όλη τη διάρκεια απασχόλησής μου στην εταιρεία, τουλάχιστον όσον αφορά το τμήμα στο οποίο δούλευα και τα εμπλεκόμενα τμήματα στα οποία συνεργάστηκα, βέβαια ο τόνος της φωνής μου τότε ανέβηκε λίγο, αλλά κράτησα τα όρια. Ήθελα να δείξω, να υποστηρίξω την εργασία μου μέσα στο, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο τμήμα, και να μην υπερβώ και να επεκταθώ σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα μεγάλα κεφάλια, δηλαδή εταιρείες. Και του είπα ότι όσον αφορά τη δικιά μου απασχόληση μέσα στο συγκεκριμένο τμήμα και στα εμπλεκόμενα τμήματα, η εργασία μας ήταν εντατική και καθόλου δεν έμοιαζε με το δημόσιο. Είστε καλυμμένος? Απάντησα σωστά? Αυτό. Είστε καλυμμένος, άρα απαντάει εσένα. Απλά θέλω να το θίξετε για να το έχουν υπόψη και τα παιδιά. Σε περίπτωση κάποια ερώτηση, θα το έλεγα ψαρωτική, υποτιμητική προς την εταιρεία στην οποία δούλευε, ακόμη και κάποιο υποψήφιο δούλευε στο δημόσιο με κάποια σύμβαση, είναι πολύ πιθανό αυτές τις πονηρές εποχές κάποιο να μιλήσει μειωτικά, έντεχνα, έτσι ώστε να τον δοκιμάσει, να τον τεστάρει. Το κομμάτι γενικότερα των προκλήσεων σε μια συνέντευξη ισχύει. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να αναφέρει κάτι για να προσπαθήσει να σε οδηγήσει σε ένα λίγο διαφορετικό αποτέλεσμα, αλλά περιμένει όμως να δει τι θα του απαντήσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, άσχετα με το ποια είναι η ερώτηση και ποιο είναι το αντικείμενο, κλάδος ή οτιδήποτε, το πώς θα απαντήσεις και πώς θα αιτιολογήσεις αυτό που λες, για να καταλάβει κι ο άλλος ότι του λες την πραγματικότητα και ότι ισχύει
αυτό που λες εσύ και όχι αυτό που θέλει να σου περάσει εκείνος. Νομίζω πως ναι, έτσι όπως το περιγράψατε. Μπορεί να αντιδράσει στην αρχή, αλλά όταν κάποιος αρχίζει να απαντάει, του βγαίνει η φυσική γλώσσα του σώματος, η φυσική ροή. Αν περίμενες όλες τις ερωτήσεις, θα σου αμάντης μάλλον, οπότε δεν γίνεται αυτό. Πράγμα έτσι κι αλλιώς σε κάποια συνέντευξη, κάποιες ερωτήσεις, δεν θα τις περιμένεις. Ναι, έγινε επίτηδες. Ωραία. Εντάξει, γεια σας. Πρώτον, θεωρώ ότι σε μια τέτοια πιθανή ερώτηση, το μειονέκτημα αυτό θα πρέπει να το παρουσιάσουμε σαν πλεονέκτημα δικό μας. Όπως είπατε κι εσείς, πώς το έχουμε αντιμετωπίσει και πώς το έχουμε βελτιώσει. Δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σε μια καινούρια επιχείρηση, θα επηρέαζε, πιστεύετε, θετικά ή αρνητικά το γεγονός ότι μετά το ωράριο της επιχείρησης έχουμε μια δεύτερη απασχόληση ή κάνουμε ένα μεταπτυχιακό? Θα λειτουργούσε αρνητικά αυτό, ώστε να πάρουμε τη θέση? Αν ρωτάτε εμένα, είναι θέμα της επιχείρησης, ανάλογα την κουλτούρα της επιχείρησης, στην οποία δουλεύει κανείς. Μετά το νόμιμο ωράριο, εννοείται, της επιχείρησης. Πιθανόν σε κάποιες επιχειρήσεις, ανάλογα με πώς τοποθετούνται σε αυτό, να είναι πάρα πολύ θετικοί και να θεωρούν και να αναγνωρίζουν ότι δίνεται έξτρα χρόνο, επένδυση, κόπου για να βελτιώσετε τις ικανότητές σας με ένα μεταπτυχιακό. Κάποιες άλλες επιχειρήσεις μπορεί όχι, γιατί η κουλτούρα τους είναι λίγο πιο γύρω από τη δική τους επιχείρηση και θεωρούν ότι όλη η προσπάθεια και όλη η επένδυση του χρόνου σας πρέπει να γίνεται για τη δική τους δουλειά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας κανόνας που τα καλύπτει όλα εδώ. Έχει να κάνει με την κουλτούρα της επιχείρησης και με το assessment που χρειάζεται να κάνουμε όταν απευθυνόμαστε σε μια επιχείρηση, να καταλαβαίνουμε, να προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε πώς κινείται, πώς χειρίζεται αυτά τα πράγματα. Η κουλτούρα της επιχείρησης είναι το πώς συμπεριφέρεται η επιχείρηση. Αν θα ήταν ένας άνθρωπος, ποια θα ήταν η συμπεριφορά του. Όπως και να έχει όμως, θα πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Γιατί αν τελικά μας πάρουν σε αυτή τη θέση, θα αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι έχουμε και κάτι άλλο. Είτε μια παράλληλη δραστηριότητα, είτε κάποιο μεταπτυχιακό, όπως είπαμε. Ναι, δεν είναι κακό, προφανώς. Γιατί να μην το πει κανείς? Γιατί συνήθως μπορεί μερικές επιχειρήσεις να μην τηρούν το 8ωρο και να υπάρχει, όπως ξέρετε, ναι, μπορεί, πολύ περισσότερες ώρες. Οπότε να λειτουργήσει αρνητικά. Ναι. Όπως και να έχει, το αναφέρουμε οπότε. Να πω πάνω σε αυτό ότι γενικότερα παίζει ρόλο όντως τι ισχύει σε κάθε εταιρεία. Έχω ακούσει δηλαδή δύο παραδείγματα. Έχω ακούσει το ένα να έχει απορριφθεί υποψήφιος γιατί πρέπει να φεύγει Παρασκευή 4 ώρα για να πηγαίνει στο μεταπτυχιακό του. Και έχω ακούσει και άλλη εταιρεία που τον πήρε κανονικά και του έδινε τη δυνατότητα να το αναπληρώσει κάποια άλλη στιγμή μέσα στην εβδομάδα. Οπότε είναι ξεκάθαρα το τι έχει αποφασίσει η κάθε εταιρεία που πάμε για συνέντευξη και εμείς πρέπει σίγουρα να το πούμε. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να κρατήσουμε κρυφό. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Πάνω και στο θέμα που έθεσε και ο προηγούμενος κύριος με τις σχέσεις με την εταιρεία που δούλευε. Δηλαδή, έγινε ένα σχόλιο για την εταιρεία του με σκοπό να διαγνώσει τι άποψη μάλλον ο συνεντευξιαστής έχει ο υποψήφιος για την εταιρεία που δούλευε. Με σκοπό για να δει και πώς ανήκει σε την εταιρεία που θα προσληφθεί, αν προσληφθεί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό λίγο πιο συγκεκριμένα πώς χειριζόμαστε καταστάσεις όταν η σχέση με τους προηγούμενους εργοδότες μας δεν είναι ιδανική και σε εταιρείες, ας πούμε, μεγάλες. Υπάρχει ένας φόβος ότι καμιά φορά, ας πούμε, εργαζόμενοι οι οποίοι δεν προσαρμόστηκαν, δεν έπιασαν τους στόχους της εταιρείας κτλ. Μπορεί να μαθευτεί, ας πούμε, στον κλάδο ότι δεν έχουμε ένα καλό όνομα. Και άμα δηλαδή στη συνέντευξη γίνουν ερωτήσεις σχετικά με αυτό, ώστε να διαγνώσουν περίπου τι συμβαίνει, πώς μπορούμε να τις χειριστούμε αυτές τις ερωτήσεις, όταν ο προηγούμενος, ας πούμε, εργοδότης έχει περάσει μια κακή εικόνα στον κλάδο για μας. Ωραία, άρα εσείς μου δίνετε ένα σενάριο που ο προηγούμενος εργοδότης σας σας έχει κουτσοπολέψει και σας έχει δώσει σε όλο τον κλάδο ότι αυτόν εδώ δεν θα τον προσλάβετε γιατί είναι κακός. Αυτό μου λέτε. Ναι, και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Φήμες, ας πούμε, ναι, έχουν κυκλοφορήσει. Λογικά, επειδή ακούω και πάρα πολλά πράγματα από εσάς, πολύ ενδιαφέροντα, που έχουν να κάνουν και με μερικούς αστικούς μύθους. Αν ίσχυε αυτό καταρχήν, η άποψή μου είναι ότι δεν θα φτάνατε σε μια συνέντευξη.
Λογικά. Άρα, από τη στιγμή που είστε στη συνέντευξη και κάποιος έχει αφιερώσει χρόνο και θέλει να μάθει πιο πολλά πράγματα για το τι μπορείτε να κάνετε, εγώ αυτό το λίγο χρόνο ή πολύ όσο είναι, δεν θα τον αφιέρωνα για να μιλήσω για τον προηγούμενο εργοδότη μου, για το τι μπορεί να νόμιζε, αλλά για το τι έκανα εκεί, πόσο καλά πήγε ή πόσο άσχημα μπορεί να πήγε, αν είχα κακή εμπειρία, είχε εκείνος κακή εμπειρία, τι έμαθα από αυτό, τι διόρθωσα για να το κάνω διαφορετικά και να κάνω focus στο θετικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να έχει αυτή η εμπειρία στην επόμενη μου εμπειρία. Εγώ προσωπικά, σαν βάλια. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό που λέτε πάντως. Εγώ δουλεύω 20 χρόνια και κάνω HR τα 16. Κυκλοφορούν κάτι τέτοιοι μύθοι όμως, να έχει σε κάποιους κλάδους ένα καλό όνομα, διότι αν δεν έχεις αυτό το brand name σου βγει με αρνητική φήμη, ας πούμε, δημιουργείς γενικά αρνητική εικόνα σε συνεντεύξεις. Είναι κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία για μία συνέντευξη, είναι μία ευκαιρία παραπάνω για να φτιάξουμε το personal brand μας ή να το διορθώσουμε αν έχουμε διαπιστώσει ότι είναι αρνητικό. Ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Άρα είναι επηρεάστη, εμείς πρέπει να πηγαίνουμε σε κάθε συνέντευξη, δηλαδή πέρα ότι μπορούμε να έχουμε μάθει. Απόλυτα ανεπηρέαστη και με focus αυτό που θέλετε να καταφέρετε. Στη συνέντευξη πηγαίνετε για να πάρετε τη δουλειά. Για να τους δείξετε τι ξέρετε να κάνετε. Μία αποτυχία σε προηγούμενη δουλειά δεν σημαίνει ότι κάποιος δεν είναι σώνει και καλά, ότι κάποιος δεν είναι καλός στη δουλειά του. Έχει να κάνει μία αποτυχία ή δύο ή τρεις με τις συνθήκες, με τους χρόνους, με το αν υπήρχαν εργαλεία ή δεν υπήρχαν, αν υπήρχε ενημέρωση ή πληροφορία ή δεν υπήρχε. Έχει να κάνει και με την ικανότητα. Είναι ένα μίξ πραγμάτων το αν θα τα πας καλά ή όχι σε κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν τα πήγες καλά σε μία χι συνθήκη, σε μία ζετ συνθήκη που είναι μια άλλη εταιρεία, μια άλλη θέση, άλλος εργοδότης, αντίστοιχα θα κοπιαριστεί η αποτυχία και πάλι θα αποτύχεις. Τότε λογικά δεν θα πήγαινε σε καμία συνέντευξη μετά την πρώτη. Γιατί πρέπει να πας σε πολλές συνεντεύξεις για να πετύχεις την καλή και να σε πάρουν, σωστά. Με καλύψατε. Keep going, δεν σταματάμε, μέχρι να το πετύχουμε. Οι αποτυχίες μας είναι αυτές που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μια επιτυχία. Δεν γίνεται να τις ξεχνάμε, ούτε να τις αφορίζουμε. Είναι δικό μας πράγμα. Ευχαριστώ. Και πιο πάνω. Δεν βλέπω, ότι με τυφλούν τα φώτα. Έχω μια κυρία εδώ αριστερά, βλέπω. Δίπλα με την κυρία με το άσπρο, κυρία με το μπέζ. Γεια σας. Ναι. Να είστε εσείς αυτός που πάει στη συνέντευξη σαν υποψήφιος και να έχετε πρόβλημα υγείας που πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αρνητικά τη δουλειά σας. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Συμφωνούμε. Ναι, συμφωνώ. Παιδιά, έχω... Οκ. Εντάξει. Κοιτάξτε, επίσης θα παραπέμψω στην κουλτούρα την εταιρική. Φαντάζομαι ότι ανάλογα με το ποιοι είναι οι άνθρωποι που μιλάτε, αυτή η εταιρεία πώς αντιμετωπίζει κάτι out of the ordinary, ανάλογα πιο δεκτική μπορεί να είναι και σε καταστάσεις που χρειάζονται περισσότερης προσοχής, ή μη δεκτική σε ό,τι ξεφεύγει από τους κανόνες. Δεν μπορώ να φανταστώ πάντως πραγματικά και από τους εργοδότες που ξέρω ότι κάποιος δεν θα προσλάμβανε κάποιον ή θα απέλυε, πόσο μάλλον θα απέλυε κάποιον γιατί έχει ένα θέμα υγείας. Καταρχήν, τα θέματα υγείας ή η κατάσταση υγείας ενός υποψηφίου ή εργαζομένου, αντίστοιχα όταν είναι μέσα στην εταιρεία, είναι απόλυτα προσωπικά δεδομένα και δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να συζητούνται ούτε καν όταν είναι κάποιος εργαζόμενος, πόσο μάλλον όταν είναι στη φάση της συνέντευξης. Οπότε, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε και οι recruiters να απευθύνουν στους υποψηφίους τέτοιου είδους ερωτήσεις. Στην περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος, για λόγο που έχει να κάνει με τη δουλειά, θεωρεί ότι αυτό που έχει θα δυσκολέψει πρακτικά κάπου
τη δουλειά που θα έχει να κάνει, ίσως εκεί, αν ήθελε ο ίδιος να αναφερθεί, προκειμένου να δούνε τα logistics. Αυτό μόνο μπορώ να σκεφτώ τώρα έτσι που το συζητάμε. Πάντως. Να απαντήσω κι εγώ. Βεβαίως. Ωραία. Είμαι πολυλογού, άμα μου αφήσεις. Όχι, δεν πειράζει. Τα είπα, μίλησα αρκετή ώρα πριν, δεν χρειάζεται άλλο. Λοιπόν, αρχικά τα ιατρικά θέματα είναι απόρριτα. Οπότε δεν τα αναφέρουμε στη συνέντευξη. Πρώτον. Δεύτερον, στις περισσότερες εργασίες, δουλειές τέλος πάντων, μάλλον εταιρείες για να το πω σωστότερα, πάνω από έναν αριθμό υπάρχει και ο γιατρός εργασίας. Όπου το αναφέρουμε εκεί αληθώς ό,τι ισχύει με την κατάστασή μας και τα αποτελέσματα μπαίνουν σε ένα κλειστό φάκελο και τα βλέπει μόνο εκείνος. Τώρα, αν κάποιος έχει άσμα και στείλει βιογραφικό για ανθρακορύχος και τον φωνάξουν, εκεί ας το πει. Ωραίο αυτό, μπορώ να το λέω κι εγώ, το παράδειγμα. Άλλη ερώτηση. Έχω και το μικρόφωνο. Εγώ. Ναι, ωραία. Γεια σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, τι είναι αυτό που κάνει το βιογραφικό σου σημαντικό και να έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα ώστε να τραβήξει το ενδιαφέρον σας και μετά να προβεί στη συνέντευξη. Γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε ακούσει. Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολη η απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Και έχει να κάνει και με την ερώτηση που είχαμε ακούσει πρώτα από την άλλη συνάδελφο. Να μην κοπιάρετε φόρμες βιογραφικών που βρίσκετε στο ίντερνετ. Επίσης, δεν στέλνετε, πρέπει το βιογραφικό σας να το αντιμετωπίζετε, όπως και τη συνέντευξη που είπα πριν, σαν την προσωπική σας διαφημιστική μπροσούρα. Πρέπει να έχει το βασικό σας χαρακτηριστικό, το super ταλέντο, αυτό που έχετε διαλέξει για να χτίσετε γύρω του το personal brand και το επαγγελματικό σας προφίλ, πρέπει να είναι διάχυτο. Στο βιογραφικό σας έχει μεγάλη σημασία να το προσαρμόζετε, έτσι ώστε να τονίζετε συγκεκριμένες ικανότητες, ανάλογα με τη θέση στην οποία κάνετε αίτηση. Δεν κάνουν όλα τα setup των βιογραφικών για όλες τις θέσεις. Ξέρω ότι έχετε διαβάσει διάφορες μελέτες για το πόσο δευτερόλεπτα βλέπει ένας recruiter το βιογραφικό και είναι 3, 5, 15, whatever the case. Εκτός του ότι είναι πολύ περισσότερο τα δευτερόλεπτα που αφιερώνουμε, τα διαβάζουμε όλα, η αλήθεια είναι ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ να είναι εμφανή τα θετικά στοιχεία που έχουμε και τα έχουμε αναγνωρίσει και κάνουν ένα καλό match με τη θέση για την οποία κάνουμε αίτηση. Αυτό θα το ξεχωρίσει το βιογραφικό αμέσως, από την πρώτη στιγμή. Ναι. Ένα καλό παράδειγμα βιογραφικού. Όπως είπα πριν, υπάρχουν βιογραφικά που βλέπουμε και ξεκινάει κάποιος με το πότε γεννήθηκε και πού μένει. Δεν μας αφορά και πολύ στη διαδικασία επιλογής. Και υπάρχουν και βιογραφικά που υπάρχει ένα opening statement, όπου λέει ο υποψήφιος, που έχω μία θέση, παραδείγματος χάρη, για το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, και λέει ο υποψήφιος ότι θέλει να ασχοληθεί με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, γιατί έχει αυτά και αυτά τα χαρακτηριστικά. Με βάζει αμέσως το κλίμα. Θέλω να διαβάσω παρακάτω, να δω τα έχει, πού είναι αυτά που λέει. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γενικά τα προσωπικά σας στοιχεία, κρατήστε τα όσο γίνεται πιο προσωπικά, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα, και βάλτε τα στο τέλος. Συγγνώμη, αλλά να μιλήσει και κάποιος καινούριος και έρχομαι και σε εσάς. Η κυρία με το κόκκινο. Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε σωστά. Συγγνώμη. Πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε. 20, 21. Τέλειο. Ήρθε μαχαιριά στην καρδιά. Εγώ είμαι 44. Αυτό σημαίνει ότι ήμουν φοιτήτρια και έψαχνα για δουλειά το 94. Ξεκίνησα. Δεν είχα γεννηθεί. Όταν γεννηθήκατε περίπου. Και τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, αν μπορείτε να το πιστέψετε. Ναι. Ούτε ενώ Google, ούτε ιστοσελίδες εταιριών που έλεγαν με τεράστια λεπτομέρεια ποια είναι η εταιρεία, τι κάνει, ποια είναι τα προϊόντα της, ποιο είναι το corporate responsibility strategy, ποια είναι η γενικότερη στρατηγική, η μεσοπρόθεσμη, η μακροπρόθεσμη, η στρατηγική αυτής της χρονιάς, τι achievements έκανε, με ποιο τρόπο φέρεται στους εργαζομένους, τι benefits τους δίνει. Ναι, αυτά ας πούμε για τους εργαζομένους υπάρχουν στο ίντερνετ. Όλα. Θέλετε να μπείτε στο site της EY.com, θα τα δείτε όλα. Ναι, αλλά υπάρχουν για τις περισσότερες δηλαδή εταιρείες. Τα προηγούμενα με το με τι δεν ξέρω για όλες τις εταιρείες που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται, αλλά για το 90% ναι, υπάρχουν εκεί. Και από εκεί μπορείτε, είναι μια φοβερή πηγή, να ξεκινήσετε να γνωρίζετε τον εργοδότη που θέλετε να προσεγγίσετε.
Επίσης... Να ρωτήσω και εγώ ναι, μετά κάτι. Ναι. Μόλις τελειώσει. Παρακαλώ. Εγώ θέλω να μας πείτε μετά και το όνομά σας, να δω αν έχετε κάνει αίτηση στα Business Days. Έχω κάνει. Ωραία. Είναι ένας πάρα πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσει κάποιος πολύ περισσότερες εταιρείες, να γνωρίσει την κουλτούρα τους, να γνωρίσει άτομα από εκεί, πέρα από το ίντερνετ. Δηλαδή, οι εταιρείες εκτίθονται γενικότερα και στους νέους ανθρώπους, αλλά και γενικότερα κάνουν τέτοιους δραστηριότητες, οπότε μπορεί κάποιος να καταλάβει για την κουλτούρα της εταιρείας. Μπορώ να κάνω και μια δεύτερη ερώτηση. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος να κάνει καμία άλλη, είχαμε ήδη και τον κύριο εδώ και... Για το βιογραφικό είναι ότι πειράζει αν υπάρχει και δεύτερη σελίδα. Για εμάς που είμαστε ακόμα φοιτητές, ας πούμε, και δεν έχουμε εργασιακή εμπειρία. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα την ερώτηση. Ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, επειδή έχω ακούσει, ας πούμε, ότι υπάρχει... Ότι δεν πρέπει να είναι δύο σελίδες για εμάς που είμαστε ακόμα φοιτητές και δεν έχουμε πολλά να πούμε στον εργασιακό τομέα. Δεν ξέρω που το έχετε ακούσει. Αν έχετε με κάτι ουσιαστικό να γεμίσετε μια δεύτερη σελίδα, θα έπρεπε να την γεμίσετε. Αν δεν έχετε κάτι καινούριο ή ουσιαστικό να γράψετε και ήδη τα έχετε πει στην πρώτη σελίδα, δεν θα έπρεπε να την γεμίσετε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα διαβαστεί η δεύτερη σελίδα. Δεν υπάρχουν τέτοια μέτρα στην πραγματική ζωή. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Κι εμείς. Εύκολο. Για να σας καλέσει κάποιος στη συνέντευξη, έχει ήδη δει το βιογραφικό σας και ξέρει ότι δεν έχετε επαγγελματική εμπειρία. Οπότε λογικά δεν θα σας ρωτήσει γι' αυτό. Αυτό που θέλει να δει όμως στη συνέντευξη κάποιος σε αυτή την περίπτωση, θέλει να δει ό,τι και για τις υπόλοιπες ικανότητες. Τι ξέρω να κάνω. Πώς λειτουργώ. Τι θα ήθελα να κάνω και αν αυτό συνάδει με αυτό που δίνει η θέση. Άρα, αφού δεν υπάρχει επαγγελματική εμπειρία να αναφέρουμε παραδείγματα, γιατί τα παραδείγματα από τη ζωή μας είναι σημαντικά, τότε υπάρχει η εμπειρία που έχουμε σε συνεργασίες μας στη σχολή, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, σε οπουδήποτε έχετε συμμετέχει και σε κάποια ομάδα για να επιτεύξετε κάποιο σκοπό. Οποιοδήποτε από αυτά τα παραδείγματα, αντίστοιχα, δίνει μία αίσθηση, μπορεί ο άλλος να καταλάβει ποια είναι οι βασικές σας ικανότητες. Όχι, και τον εθελοντισμό έλεγα. Ότι αν κάποιος έχει συμμετάσχει σε εθελοντικές δραστηριότητες, μπορεί να το αναφέρει. Ο κύριος με το μαύρο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα πρέπει να είμαστε και έτοιμοι για μία συνέντευξη πολύ πιο σκληρού τύπου. Γιατί έχω παράδειγμα από τον κολλητό μου φίλο, ο οποίος στα 25 του δουλεύει στη Γαλλία και τον καλέσαν σε μία παγκοσμίου φήμης εταιρεία, η οποία έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, κατευθείαν για τη μία από τις δύο θέσεις κάτω από τον SEO πάνω. Και τον προετοιμάσαν για μια σκληρή συνέντευξη, όπου στη συνέντευξη, φανταστείτε, ήρθε ο ίδιος ο SEO να του την πάρει, ο οποίος ήταν 30 χρονών βέβαια. Και η συνέντευξή μου που την κράτησε 4 ώρες, τον εξαντλούσαν χρονικά. Κάποια στιγμή που του ήταν να προγραμματίσει, του πετάξαν το τάμπλετ πάνω στο τραπέζι, υπήρχαν ειρωνίες κατά όλη τη διάρκεια τη συνέντευξη, ένα στυλ στρατού ουσιαστικά. Βέβαια, τελικά τον πήραν στην εταιρεία, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο μισθό, πολύ υπεύθυνη θέση. Υπήρχαν άτομα τα οποία μπαινοβγαίναν για να τον πιέσουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Φανταστείτε ότι το παιδί, συγγνώμη που το αναφέρω, μετά είχε γαστρεντερικά προβλήματα, γύρισε σπίτι, τρελάθηκε εκείνη την ημέρα. Απλά ότι του είπαν, μετά ήταν όλα καλά μετά τη συνέντευξη, αλλά του είπαν ότι για τέτοιες θέσεις χρειάζεται τέτοιου είδους συνέντευξη και τέτοια πίεση, θα αντιμετωπίσει αντίστοιχη πίεση, η οποία κράτησε γύρω στις 4,5 ώρες συνολικά. Ευχαριστώ. Τον πήραν. Με ρωτάτε δηλαδή πώς να προετοιμαστείτε για μια τέτοια συνέντευξη, για ένα τέτοιο assessment. Με τη μεγάλη εμπειρία σας, αν έχετε ακούσει τέτοιες συνεντεύξεις, σαφώς για μεγάλες θέσεις, έτσι. Ωραία. Να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς δεν κάνουμε τέτοιες βασανιστικές συνεντεύξεις. Δεν πιστεύουμε σε αυτό. Γενικά οι recruiters, μην είστε αρνητικοί, δεν είναι τίποτα κακοί τύποι που θέλουν να σας βασανίσουν για να καταλάβουν τι ξέρετε να κάνετε, έτσι. Εκεί ο φίλος σας είχε μια φοβερή ευκαιρία. Να δει πάρα πολύ, πήρε μια πάρα πολύ ισχυρή δόση από το ποια είναι η κουλτούρα αυτής της εταιρείας. Οπότε, ναι, μεν εξεπλάγει, αλλά λογικά αυτόματα έκανε κάποιο assessment ότι μπορώ, δεν μπορώ, θέλω να συνεχίσω, δεν θέλω. Για να μείνει και να συνεχίσει μέχρι να φέρει σε πέρας αυτές τις 4,5 ώρες, λογικά το assessment του ήταν θετικό. Ότι, OK, είναι σκληρό, αλλά I can take it, φαντάζομαι. Άρα εκεί πήρε μια πάρα πολύ ισχυρή δόση, έκανε ένα πρώτο assessment στην εταιρεία και την κουλτούρα. Τώρα, πώς να προετοιμαστείς γι' αυτό. Μία συνέντευξη
Σε μια συνέντευξη, ποιο είναι το θέμα? Εγώ. Ο εαυτός μου. Τι είμαι, τι θέλω να κάνω, τι μου αρέσει, πώς το κάνω, αν το έχω κάνει καλά αυτό το πράγμα, αν δεν έχω κάνει καλά το άλλο πράγμα. Συνήθως δεν είναι δύσκολο, αν προετοιμαστείς λίγο, να μιλήσεις για τον εαυτό σου, για το θέλω σου, για αυτό που δεν θες να κάνεις, αν μια θέση πηγαίνει προς μια κατεύθυνση που δεν σου αρέσει. Θα μπορούσε ίσως κάποιος να κάνει... πώς να το πω στα ελληνικά. Αναπαράσταση, ίσως. Να κάνει screenplays με τους φίλους του. Να προσπαθήσει να κάνει πρακτική. Με ένα μίνι θεατρικό, ή με ένα role play, με ένα φίλο. Για να δει πώς αντιδρά αυθόρμητα και πώς θα μπορέσει αυτό να το, να το οργανώσει λίγο καλύτερα, ώστε η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση να βγει πιο οργανωμένη. Έτσι ώστε να δώσει και το αποτέλεσμα που θέλει. Ότι ναι, με πιέζεις, μπορώ να το καταφέρω, ή όχι, δεν μπορώ να το καταφέρω, θέλω περισσότερο χρόνο. Σε τέτοια assessments που μου λέτε, οι interviewers ενδιαφέρονται πάρα πολύ για την πρώτη αντίδραση, αλλά ως προς τι, όχι στο να πεις τη σωστή απάντηση, στο πώς θα χειριστείς την πίεση που σου ασκούν για να δώσεις ένα καλό αποτέλεσμα. Και οι περισσότεροι interviewees εκεί λίγο το χάνουν. Δηλαδή, αν κάποιος με πιέσει και μου πει σε τρία λεπτά πρέπει να μου πεις αυτό, που ξέρω, βλέπω by default ότι δεν μπορώ να το κάνω σε τρία λεπτά, θέλω να δω την ικανότητά σου να τους πεις ότι αυτό δεν, το assessment σου, ότι αυτό δεν βγαίνει σε τρία λεπτά, χρειάζομαι πέντε, π.χ. Κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πόσο σε βοήθησα. Μην αρχίσετε να πηδάτε με τίποτα λεξίπτωτα για να πάτε σε συνέντευξη. Δεν χρειάζεται. Μια απλή προετοιμασία. Μπαίνω σε site της εταιρείας, προετοιμάζω και τον εαυτό μου και πηγαίνω. Okay. Να πάμε... Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Δεν ξέρω. Εντάξει, αυτή που έχει το μικρόφωνο. Εντάξει. Και μετά πάμε okay. σε εσάς. Εντάξει, για πρακτικούς λόγους. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Εάν θεωρείς τον εαυτό σου μετά και από την έρευνα που έχεις κάνει για κάποια εταιρεία στην οποία θέλεις να στείλεις ένα βιογραφικό, ότι είσαι ένα μπλε ψαράκι ανάμεσα στα υπόλοιπα κίτρινα, αλλά είσαι πρόθυμος να ακολουθήσεις τη φορά που κάνουν τα κίτρινα, θεωρείτε ότι είναι χάσιμο χρόνου να στείλεις το βιογραφικό και στη συνέχεια, αν σε δεχτούν για τη συνέντευξη, να δεχτείς να πας? Σημασία έχει τι θεωρείτε εσείς. Η κουλτούρα είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό, μεν, και η δική μου και της εταιρείας που θα πάω να δω, για να δώσω τη συνέντευξη. Δεν είναι όμως στατικό. Είναι δυναμικό, αλλάζει. Εάν έχουμε να κάνουμε με τεράστια απόκληση, θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε εκεί αποφασίζετε αν θέλετε να το κυνηγήσετε ή όχι. Ή αν υπάρχουν ευκαιρίες σε άλλες εταιρείες που έχουν πιο συμβατή κουλτούρα με τη δική σας. Εάν είναι πολύ κοντά τα πράγματα και σε 5-6 σημεία είναι αδιευκρίνιστα και θέλετε περισσότερες πληροφορίες, είναι μια καλή ευκαιρία να τη ζητήσετε σε ένα interview. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το. Θα ζήταγα και άλλες πληροφορίες για να καταλήξω τελικά αν θα προχωρήσω παρακάτω ή όχι. Πάντως, σε καμία περίπτωση, το culture fit δεν είναι απαγορευτικό. Μάλιστα. Για μας. Θεωρώ να πω λίγο ότι θα δεχτούμε ακόμα μία ερώτηση και συνέχεια θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση στην αίθουσα MC35. Okay. Να τονίσω λίγο αυτό που έλεγα. Γενικά, όμως, και στη θέση που έχετε και με την εμπειρία που έχετε, ένα μπλε ψαράκι, το οποίο ακολουθεί τη φορά των κίτρινων, δεν είναι πολύ καλό για μια εταιρεία, η διαφορετικότητα ενός ατόμου? Πολύ ωραία ερώτηση. Έχει να κάνει με το ποια είναι η εταιρεία. Πού θέλει να πάει. Αν είναι μια εταιρεία startup, μπορεί να είναι αυτό που ψάχνει. Αν είναι μια εταιρεία που είναι πάρα πολλά χρόνια σε μια κατεύθυνση και είναι στη φάση που αλλάζει στρατηγική, γιατί πρέπει, επίσης μπορεί να είναι αυτό που ψάχνει. Εξαρτάται. Πολύ. Γι' αυτό και σας είπα πριν, δεν είναι απαγορευτικό. Απλά είναι μια ένδειξη για το πόσο εύκολα μπορεί να κάνεις adapt ή πόσο πιο δύσκολα. Αλλά μπορεί να το κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, πάμε και τελευταία ερώτηση. Σας το υποσχεθήκαμε. Ναι. Ευχαριστώ. Η πρώτη μου ερώτηση είναι αν έχεις συνέντευξη με κάποιον που είναι εκτός του HR, με κάποιον από άλλο τμήμα, και σε ρωτάει πώς θέλεις να εξελιχθείς μες στην εταιρεία, πού βλέπεις τον εαυτό σου, μέχρι πού να φτάνει. Τι απαντάς εκεί πέρα μου? Και εγώ θα δυσκολευόμουν. Και η δεύτερη ερώτηση είναι όταν σε καλούν σε μια συνέντευξη και η εταιρεία έχει κλειστή ατζέντα, δηλαδή σου λέει παίρνα να κάνουμε μια συζήτηση, αλλά δεν σου λέει για ποια θέση ώστε να προετοιμαστείς κι εσύ. Και σου απαντάει έχουμε 2-3 πράγματα που εξετάζουμε. Πώς το χειρίζεσαι κι αυτό, δηλαδή πραγματικά
το να σε παίρνουν με κλειστή ατζέντα και να σε καλούν είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν υποψήφιο. Αυτές είναι οι δύο απορίες. Είναι δύσκολο τι κάνεις να κάνεις με κλειστή ατζέντα. Να αναπτύξεις το personal brand σου. Να αποδείξεις ότι σε κάτι για το οποίο σε εξετάζουν θα μπορείς να κάνεις perform καλά σε αυτή τη θέση. Δεν ξέρεις καν γιατί σε φωνάζουν. Σου λένε απλά έλα να κάνω μια συζήτηση. Ωραία. Και πας να κάνεις μια συζήτηση. Έχεις διαλέξει, έχεις δουλέψει το personal brand σου, ξέρεις τι ξέρεις να κάνεις καλά. Έχεις τσεκάρει την εταιρεία, έχεις δει αν μέχρι ένα ποσοστό σου φαίνεται inviting, θέλεις να πας, φαίνεται να ταιριάζεις. Και με αυτά τα εφόδια πας για μια συζήτηση. Ναι, μπορεί να μην ξέρεις ένα job description και στις περισσότερες συνεντεύξεις δεν ξέρεις job description. Αυτό ισχύει. Μπορείς όμως να δουλέψεις ή να κάνεις τη συζήτηση πάνω σε αυτό. Ικανότητες, δυνατά χαρακτηριστικά, commitment, willing, πού θέλω να πάω, από εδώ που είμαι, πόσο γρήγορα, πόσο εντατικά, τι μπορώ να κάνω εύκολα, τι μπορώ να κάνω λιγότερο εύκολα, εσείς τι θέλετε. Πάντοτε στις συνεντεύξεις, όπως απάντησα πριν σε μια κυρία για τις μονολεκτικές απαντήσεις που δεν είδε βοηθάνε σε ένα καλό αποτέλεσμα, υπάρχει two-way communication. Δεν κάθεστε εσείς σε μια καρέκλα και μου λέτε σε αυτόν που παίρνει τη συνέντευξη, κάντε μου τώρα ερωτήσεις. Είναι μια ωραία ευκαιρία να κάνετε και εσείς ερωτήσεις διευκρινιστικές για να μπορέσετε να αναπτύξετε λίγο περισσότερο και λίγο καλύτερα τη θέση σας. Αυτή τη συμβουλή θα σας έδινε. Εγώ αυτό θα έκανα. Η συνέχεια στην αίθουσα MC35. Οκ. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις σας. Μη σηκώνεστε. Θα ήθελα να καλέσω στη σκηνή όλους τους συντελεστές του σημερινού θεατρικού δρόμενου. Ο Τσαμάκος ο Δημήτρης, είμαι ο σκηνοθέτης του σημερινού θεατρικού δρόμενου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ελπίζω και το φετινό θεατρικό δρόμενο να έχει την απήχηση που είχε και το περσινό, ανάλογη απήχηση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ονομαστικά τους συντελεστές της σημερινής παράστασης. Θα ξεκινήσω από τις κυρίες. Έχουμε τη Λία Ζάιου, η οποία είναι ηθοποιός, θεατρολόγος και δασκάλα μουσικοθεατρικής αγωγής. Έπειτα την κυρία Βάλια Περιβολάρη, είναι η HR Director της εταιρείας EY, όπως ήδη σας έχει πει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Μετά τα αγόρια μας, ο coach μας, ο κύριος Νίκος Παπαναστασόπουλος, είναι Recruiting Specialist στην εταιρεία Inter-American. Και τέλος, ο Δημήτρης ο Καλλίγερος, ο Line Manager, ο σημερινός μας, δεν ήταν ιδιαίτερα κακούλης, εντάξει, ήταν συμπαθητικός. Είναι manager στην IRI, είναι εραστέχνης ηθοποιός και είναι από τα πιο παλιά στελέχη των εθελοντών εδώ του πανοράματος, στη διοργάνωση. Οπότε τον ευχαριστούμε και αυτόν πάρα πολύ. Τέλος, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Σκούρτα και να σας πω ότι με την έτερη ιδιότητά μου ως οικονομολόγος υπήρξα και εγώ φοιτητής του κυρίου Λαδόπουλου και θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί μας δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την ευκαιρία να διοργανώσουμε αυτό το θεατρικό δρόμενο εδώ στο Πανόραμα. Και είναι το ζωντανό παράδειγμα του καθηγητή που πιστεύει και εμπιστεύεται τους φοιτητές του και αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, αλλά το κάνει και πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.